προφανώς. Διότι κύριε Τζαμτζή, αν έχουμε μια ελεύθερη έννοια της τι εστί τρομοκράτης, και εσείς για ένα μεγάλο πληθυσμό των Ελλήνων είστε ο απόλυτος τρομοκράτης, με τα μέτρα που παίρνετε για τη λιτότητα, με όλα αυτά που κάνετε, με τις ζώες που καταστρέφετε. Άρα εμείς, διαβάζοντας το νόμο και το σύνταγμα, ορίζει τι εστί τρομοκράτης. Και μέσα λέω ότι σύμφωνα με το νόμο και το σύνταγμα, ορίζεται τρομοκράτης. Πού το πρόβλημα? Όσο για μια επίσης διαστρέβλωση που γίνεται, δεν το διαβάσατε από τα πρακτικά. Αυτό που επικαλεστήκατε για ομιλία μου εδώ μέσα ήταν μια κατεφανάστα, μια πρόβλεψη το που πάει. Και δυστυχώς δέρνετε σε εισαγωγικά και μεταφορικά κόσμο με τα χαράτσια σας. Δυστυχώς η ακροδεξιά αντίληψή σας, κηρυτορία και η ανομία στην οποία είχε επέλθει όλο αυτό που είχατε υποκινήσει με την ατζέντα την ακροδεξιά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έστειλε και τον Φίσα στο νεκροταφείο. Οπότε, τιμητής δεν θα γίνεται κανενός. Εγώ στην ομιλία μου είπα επακριβώς ότι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων, συγκεκριμένα δικαιώματα από τα εργατικά μέχρι τα ανθρώπινα μέχρι των κρατουμένων. Άρα αυτήν η επίθεση, λασπολογία, στην λασπολογία σας την επιστρέφω. Ο κόσμος άκουσε, ο κόσμος μας είδε και άκουσε και εσάς. Από εκεί και πέρα μην το συνεχίζετε, διότι μυρικάζετε. Έχετε τη συνήθεια να μυρικάζετε και μυρικάζετε τοξικά. Εγώ, επειδή προχθές είχα επισκεφθεί τον Γράμμο, το χόρτο είναι παχύ και μπορείτε να επισκεφτείτε εκεί, είναι υγιέστατο για τα λοιπά. Να συνεχίζετε να μυρικάζετε με την ησυχία σας. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε Τζαμπή, δεν έχετε το λόγο. Μα 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 δεν θα απαντήσετε εσείς τον κύριο Διαμαντή.